βόμβα έτοιμη να εκραγεί οι αντιδράσεις βουλευτών, αυτοδιοικητικών αλλά και γιατρών στους χειρισμούς του διοικητή του Παγνή Γιώργου Χαλκιαδάκη με φόντο τις απουσίες των αναισθησιολόγων λόγω COVID αλλά και του ελέγχου που έγινε κατοίκων από συνάδελφό τους. Στη διάρκεια τη εκπομπή ώρα Εχμή στην Κρήτη TV, οι βουλευτέ του Ηρακλείου χαρακτήρισαν απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αυτή την τακτική, ζητώντα άμεσα απαντήσει ο οποίος θα έλεγα με μια προσβλητική του απόφαση που κάνει κατάχρηση καθήκοντος και κινείται στα όρια του εργασιακού εκφοβισμού έστειλε ελεγκτές στα σπίτια αναισθησιολόγων οι οποίοι πρωτήτερα είχαν κάνει τεστ COVID είχε αναρτηθεί το τεστ το αποτέλεσμα στο ΙΔΙΚΑ και έστειλε ελεγκτές για να δει αν πραγματικά έχουν COVID. Μάλιστα, είναι ο βουλευτή του πάνε Κομμουνιστικού πάνε... Κόμματο Ελλάδο στο Ηράκλειο, Μανώλη Σιντιχάκη, προχώρησε τι αποκαλύψει ένα βήμα παραπέρα. Ελέγχει δηλαδή προσωπικό. αν οι γιατροί έχουν πάρει Ελέχει... νόμιμα την άδειά του για αν να έχουν να, πάει να πάει νόμιμα την του για να μαζέψουν τι ελιέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι πογκρόμ. Mm -hmm. Πογκρόμ επίθεση σε βάρο του υγειονομικού προσωπικού. Άρα αποδεικνύεται ότι δεν έφταναν τα χειροκροτήματα. Τα χειροκροτήματα ήταν υποκρισία σκέτη. Οι χειρισμοί του διοικητή του Παγνή Γιώργου Χαλκιαδάκη γίνονται ερώτηση του συνόλου των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως αποκάλυψε χθε ο βουλευτής Σοκράτης Βαρδάκης. 10.000 χειρουργία ε, στα δύο νοσοκομεία και ο κύριος Χαλκιαδάκης πει την Ίσα. Αλλά το προχθεσινό ήταν το αποκορύβωμα. Ξεχύλισε η σταγόνα ε, κάθε ποτηριού ε, να, στείλει, να, στείλει, με ποια, με ποια δικαιοδοσία. Με ποια δικαιοδοσία. Όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν πραγματικά ε, θετικό τεστ κορονοϊού, έστειλε στο σπίτι δίκη ε, αστυνομικού, ε, διευθυντού, θα έλεγα εγώ, ε, ε, στου αναισθητολόγου για να επιβεβαιώσουν και ο ΕΟΔΗ αν πράγματι ήταν θετική στο κορονοϊό. Πράγμα που δεν το είπε ο κύριο Σιδηγάκη. Αποδείχτηκε για δεύτερη φορά ότι ήταν θετική. Όμω η ενέργεια που έκανε ο κύριο Χαλτιδάκη, και βέβαια είναι κατακριτέα, και βέβαια θα θέλω να σα ενημερώσω. Γιατί είχαμε ασχοληθεί με τον κύριο Χαλτιδάκη και όταν ήθελε να μειώσει, λέει, την. Ε, ε, να εξοικονομήσει ενέργεια. Είναι το θέμα στα, που είχε στα δύο, από την εσείς είχε στα δύο. Εσεί ε, <laughs> το είχατε αναδείξει. Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, κλείνοντα του ασθενεί. Κλείνοντα του ασθενεί τα καλόριφερ. Όμω, στο συγκεκριμένο θέμα, θέλω να σου πω ότι αύριο θα υπάρξει σχετική καταγγελία από όλου του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση των βουλευτών, αναφέρεται. Επειδή η κοινωνική κατακραυγή μετά από την δημοσιοποίηση του γεγονότο είναι τεράστια, βλέπει ανακοινώσει Ένωση Γιατρών Εσύνομου Ηρακλείου και Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, δηλώσει Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κλπ. Επειδή το Υπουργείο Υγεία που έχει διορίσει τον διοικητή του παγνίου οφείλει να πάρει θέση απέναντι στο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο κ. Χαλκιαδάκη με τη συμπεριφορά του και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από του αναισθησιολόγου του νοσοκομείου. Το οφείλω, επειδή ακριβώ ω πρέπει να τοποθετηθώ, να ενημερωθώ από τη διοίκηση να δω τι ακριβώς έχει συμβεί και να τοποθετηθώ και στους γιατρούς και στη διοίκηση. Βάει. Αλλά εδώ έχουμε μια αμφισβήτηση ακόμα και του συστήματος που ισχύει για την διαπίστωση και την πιστοποίηση των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον COVID. Οι τακτικές χαλκιαδάκης στη διοίκηση του Παγνή κάνουν το γύρο της χώρας με ανακοίνωση της Ελληνικής Ανεσθησιολογικής Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ελληνική Ανεστησιολογική Εταιρεία οφείλει να τονίσει ότι η κίνηση αυτή, εκτό από το γεγονό ότι όπω πραγματοποιήθηκε δεν συνάδει με το δημοσιονομικό κώδικα, αποτελεί κυρίω κατάφορη προσβολή τη προσωπικότητα και τη ιατρική υπόσταση των συναδέλφων. Αυτέ οι κινήσει καταδεικνύουν έλλειψη εμπιστοσύνη, καταλύουν τη δυνατότητα απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των γιατρών και τη διοίκηση και εισάγουν στο εργασιακό περιβάλλον στοιχεία εκφοβισμού και απαξίωση.